κάθε ελληνικού νόμου. Και υπογράψατε τη διασύμβαση. Έτσι είναι η συμβάση. Έτσι, έτσι είναι. Έτσι γίνονται. Έτσι είναι. Δηλαδή δεν προσβάλλονται, κύριε Κεφαλογιάννη, αυτό μα λέτε. Δεν μπορεί να τι αλλάξει, σα λέει, κύριε Κεφαλογιάννη. Άρα λέτε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν. Άρα το δήμαρχο τι το φέρνει. Να το πούμε ότι έχει δίκιο. Για το 19, αν θα βγείτε το 19, τότε θα χρειαστείτε. Λοιπόν, ακούστε. Αυτές δεν είναι γιατί τα υπέγραψε η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο. Διότι όλες οι διεθνείς συμβάσεις που γίνονται για όλα τα έργα, για όλα τα κράτη, γίνονται με αυτή τη διαδικασία. Όλα. Και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Και στην... Δηλαδή αυτό με ποιο τρόπο. Αυτό το βασικό πράγμα. Προπληρώνουν 5 χρόνια πριν διόδια. Αυτό το βασικό, τι λέτε τώρα. Αυτό το βασικό πράγμα. Πού υπάρχουν αυτά γραμμένα. Είναι δυνατόν να μην το ξέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να μην ξέρει δηλαδή ότι όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όταν έρχονται οι ξένες τράπεζες και χρηματοδοτούν αυτά τα έργα, βάζουν αυτές διατάξεις μέσα. Αυτό λοιπόν το βασικό δεν το ξέρει. Να διευκρινίσουμε κάτι. Όταν λοιπόν δεν το ξέρει, τι περιμένετε τώρα πέρα από το λαϊκισμό και όλα αυτά τα οποία κάνουν που μαζεύουν εδώ πέρα να σας προσφέρει να κουραστούν. Μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση, κύριε Κεφαλογιάννη, μισό λεπτό. Αυτό το βασικό δεν το ξέρει. Δεν είναι νομοτέλεια και αυτό δεν υπάρχει άλλο νόμο. Δεν αλλάζει. Μα γίνεται. Δεν υπάρχει άλλο νόμο. Άρθρο 6 είναι τα άρθρα της διαπλοκής, ας πούμε. Δεν έχουν καμία σχέση. Της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τίποτα. Είναι τα άρθρα των συμβάσεων που γίνονται σε όλη την Ευρώπη και είναι μια πρακτική που εφαρμόζει σε όλη την Ευρώπη. Άρα είμαστε με δεμένα τα χέρια, λέτε. Και δεν το, όχι. Το ίδιο αν θα πάνε και 100 θα δεν κύριε Κεφαλογιάννη. Πού είναι τώρα αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε, το οποίο ποτέ δεν είναι το σύνταγμα. Και τότε που φώναζα εγώ, κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου. Δεν κάνα μόνο μας την ψηφοφορία προτριών. Μα μην μιλάτε μόνο σας, κύριε Κεφαλογιάννη. Με διακόψετε. Μα καταρχήν δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση. Το στυλάκι, με συγχωρείτε. Το στυλάκι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει κυβερνήσει ποτέ και εναντίον της αριστεράς. Για να έχετε άλλο. Για να έχετε άλλο και να ενοχοποιείτε τον κόσμο, πρέπει να σταματήσει. Με πάρτε τις ευθύνες σας. Νοτροπίες, μα πάρτε τις ευθύνες σας. Λοιπόν, προ τριών μηνών αυτό, τα είπαμε αυτά. Και έγινε ονομαστική ψηφοφορία. Και σηκώσατε το χέρι σας. Μα τι λοιπόν, να μιλήσω. Σας λέω λοιπόν, αυτές οι πρακτικές είναι δυνατόν ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην έχει ένα τμήμα ερεύνης, βρε αδερφέ, αν τα ξέρουν οι βουλευτές του, να το εξηγήσει. Είναι, μα δυνατόν, είναι δυνατόν να έρχονται να λέτε και αυτά να λέμε πράγματα που είναι εκτός τόπου και χρόνου σε όλα τα θέματα. Ρωτήστε το τεχνικό επιμελητήριο που είναι επίσημο σύμβουλος του κράτους πάνω σε αυτά που εγώ λέτε. Το φέρτε τον εδώ τον εγώ κύριο το Σπρίτζη. Τώρα, μου επιτρέπετε τον κύριε Βούτση, μισό λεπτό. Εσείς δεν τα ξέρετε. Εγώ, μα λέτε τώρα ανακρίβειες. Μου επιτρέπετε, μισό λεπτό. Αλλά τούτοι εδώ δεν τα ξέρουν. Εσείς που τα ξέρετε, τι είναι αυτό που έχετε υπογράψει. Αν μου επιτρέψετε να σας το πω έτσι. Μα σας είπα και πάλι. Είναι άλλο πράγμα υπό τον έλεγχο ποιου βρίσκεται όλη αυτή η ιστορία πράγμα. Και είναι άλλο πράγμα οι όροι που υπάρχουν στη συμφωνία. Δηλαδή το αν ας πούμε θα υπάρχουν αυξήσεις και ανά πόσα χρόνια. Μπράβο. Τι είδους αυξήσεις, υπό ποιες προϋποθέσεις. Αν υπάρχει χιλιομετρική που θα μπουν τα διόδια, σε ποιες χιλιομετρικές αποστάσεις. Δεν το λέει το Βρετανικό δίκαιο. Η συμφωνία που υπογράψατε δηλαδή. Τα λέω από το 96 αυτά. Τα λέτε αλλά δεν σας ακούει μάλλον κανείς. Ούτε εσείς. Και μεταψηφίζετε μαζί μας. Ακούστε λοιπόν τώρα. Ακούστε τώρα. Ακούστε. Ποιο είναι το θέμα. Γιατί δεν κόψατε στο μισό τις τιμές. Ένα λεπτό κύριε Κεφαλογιάννη. Γιατί σε ρωτάω. Μπορώ να απαντήσω αυτό που με ρωτήσατε. Γιατί δεν κόψατε στο μισό τις τιμές. Μπορώ να απαντήσω. Κόβετε το μισθό. Κόβετε τη σύνταξη. Κόβετε τις δημόσιες επενδύσεις. Όταν δεν ξέρουμε το θέμα πάμε τις συμβάσεις του αναχώρησης. Γιατί δεν κόψατε στο μισό. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Πείτε την κουβέντα. Πληρώνετε με μεροκάματα του 2-7. Μα πες μου, τι θα σε βοηθήσω. Σας είπα πώς είναι η διεθνή συμβάση. Τι θα σε βοηθήσω. Σας είπα πώς χρηματοδοτείτε. Σας είπα. Τι με διακόψει. Τι επενδύσει θα γίνουν. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα που πρέπει να δούμε. Το θέμα είναι ότι δεν αλλάζουν αυτά που μας λέτε. Δεν αλλάζουν αυτές τις συμβάσεις. Λες και είναι στις πλάκες του Μωυσή, τέλος. Με 10 λεπτά πάνε σε ερωτήσεις να καταλάβει τίποτα ο κόσμος. Μα καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν είναι χαζός ο κόσμος. Το κάνετε χαζό εσείς. Όχι. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι έχετε υπογράψει συμβάσεις λεόντιες που δεν αλλάζουν ποτέ. Με όρο 2-7 θα ξαναπώ να ακούσω κόσμο. Με όρο κρίσεως. Οι συμβάσεις είναι διεθνείς και γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να το καταλάβει ο κόσμος. Δεύτερον, οι επενδύσεις πρέπει να γίνουν για να λειτουργήσει η οικονομία στην Ελλάδα. Είναι σοβαρές συμβάσεις, ναι ή όχι. Είναι σε βάρος, ναι ή όχι. Μα είναι δυνατόν να το κάνουμε. Το είπατε πριν. Από τέσσερα πράγματα μαζί με τέσσερις προτάσεις. Είπα. Δύο ώρες μιλάτε. Να ξαναπώ. Λοιπόν, είναι διεθνείς συμβάσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Επενδύσεις πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα για να μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία. Δεν έχουμε χρήματα ούτε 500 εκατομμύρια σε έργα που χρειάζονται δισεκατομμύρια για όλη την Ελλάδα. Αυτό που πρέπει να δούμε, και εκεί ήθελα να καταλήξω τόση ώρα που αγωνίζομαι να το πω και έχω προκυγήσει, είναι το εξής. Εάν γίνονται σωστά αυτά τα έργα,
μπορούμε να το μετρήσουμε με τον εξής απλό τρόπο. Να δούμε με βάση χιλιομετρική απόσταση και με βάση τη μορφολογία του εδάφους, με μαθηματικό τύπο που το έχουν κάνει πανεπιστήμια στο εξωτερικό, ναι, εάν το κόστος είναι αυτό που πρέπει να είναι ή είναι πολλαπλάσιο. Είναι ή όχι. Πιστεύω σε μερικά έργα, όπως στην Εγνατία, και χαίρομαι πάρα πολύ για την Εγνατία της Δημοκρατίας, ότι είναι στο κόστος του, παρότι ήταν δύσκολο το πανάκι. Στην Εγνατία, εδώ σε άλλα έργα, τώρα η Εγνατία τελείωσε. Σε άλλα, εγώ υποστήριξα, να σου πω κάτι. Εγώ έχω βγει και έχω πει ότι μεγάλα έργα, όπως είναι, ας πούμε, το αεροδρόμιο. Κόλυμπος Πάτρα ο δρόμος, γιατί δεν είναι έτοιμος. Με ρωτάτε να σας απαντήσω. Μα πείτε, κύριε Κεφαλογιάννη, τι να απαντήσετε. Προσπαθώ να σας απαντήσω. Δεν έχετε απάντηση σε αυτό. Να σας πω και ονόματα. Εγώ ξέρω τι συζητάμε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου για αυτό το δρόμο. Με ρωτήσατε, απάντηση θέλετε. Περίπου κοντινή είμαστε στην ηλικία, το ίδιο θέμα λέμε. Απάντηση θέλετε. Εγώ σας είπα, εγώ έκανα μελέτη. Και βρήκα ότι για το αεροδρόμιο υπήρχε θέμα. Κυρίως με τα παραπάνω τετραγωνικά που έπρεπε να χτιστούν. Για την Αττική Οδό υπήρχε θέμα. Όχι γιατί τα έργα δεν έγιναν στο κόστος. Κόρυδος Πάτρας, σας ρωτάω, μου απαντάτε για το αεροδρόμιο. Μα δεν θέλετε. Μπορεί να συνεννοηθούμε. Δεν γίνεται, εντάξει. Εγώ σας λέω Κόρυδος Πάτρα, γιατί δεν έχετε φτιάξει αυτό. Γιατί δεν θέλετε ο κόσμος να ενημερωθεί. Μα να ενημερωθεί, όπως θέλετε εσείς. Σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί τα έργα πολλές φορές στοιχίζουν παραπάνω. Γιατί στοιχίζουν αυτά τα έργα που σας λέω παραπάνω. Υπάρχουν συμβάσεις, τα μάθηκε το ΣΥΡΙΖΑ που δεν τα ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι το έργο μπορεί να γίνει καλά. Για τα και δεν τα ξέρουν καλά αυτά. Θα τα μάθουν. Ακούστε, θα τα μάθουν, ακούστε, ακούστε. Άμα τα μάθετε, θα κόψαμε. Εντάξει, λοιπόν. Έτσι είναι το πρόβλημά σας. Μιλάτε πολύ. Δεν αφήνετε κάποιον να ενημερώσει τον κόσμο. Γι' αυτό πληρωνόμαστε να μιλάμε. Δεν είναι διακόπτη, αν μην καταλαβαίνει τίποτα ο κόσμο. Μιλάτε ένα τέταρτο τώρα. Μιλάμε να δέχουμε 15 διακοπές. Φοβάστε να ακούσετε κάτι. Ο Ισαΐς αντίθετο. Περιμένω να ακούσω κάτι συγκεκριμένο. Περιμένω δηλαδή να ακούσω από εσάς. Σταματήστε να μιλάτε. Σταματήστε τα ονόματα. Επί μία ώρα. Όχι, μισό λεπτό, Δημήτρη. Επί μία ώρα περιμένω να ακούσω από εσά να με εξηγήσετε. Γιατί αφού ασκείτε κριτική σε όλο αυτό. Εσεί δεν έχετε αφιά να τα ακούσετε. Και ενδεχομένω μπορείτε να φοβάστε να τα ακούσετε κιόλα. Λέτε ότι είμαστε έτσι δεμένοι. Γιατί λοιπόν, αφού είναι έτσι τα πράγματα, γιατί έχουν ψηφιστεί οι συμβάσει αυτέ που προβλέπουν. Πρώτον, να πληρώνει ο πελάτη, οι πολίτε δηλαδή, πριν το έργο φτιαχτεί, να μετέχω δηλαδή εγώ με δικό μου κεφάλαιο. Σε αυτόν ο οποίος κάνει το έργο, ο οποίος παίρνει λεφτά της τράπεζας. Λεφτά από τον πολίτη, δεν ξέρω αν βάζει και από την τσέπη του καθόλου. Και εγγύησεις από το δημόσιο. Λοιπόν, ένα. Δύο. Γιατί είναι μονόδρομος το να είναι οι συμβάσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τόσο λεόντιες να έχουν τόσο μεγάλη απάντηση. Γιατί είναι με τη μέση του 2-7. Για να ακούσουν την απλή απάντηση. Η απάντηση είναι η εξής. Διότι μπορεί να σου δίνει άτοκα ή χαμηλότοκα Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μπορεί να μπει στο ΕΣΠΑ και να πάρει, ας πούμε, άλλο 30% το ένα, 30% το άλλο. Υπάρχει όμως και ένα μικρό ποσοστό που πρέπει να το βάλει το κράτος. Όταν λοιπόν το κράτος δεν έχει ούτε μία δραχμή να βάλει, προσπαθεί να χρηματοδοτήσει. Φορολογεί τους πολίτες. Στην πρόγραμμα αυτό κάνει. Διακόπτε. Αφήστε με ρε παιδί, παπίκα. Δεν σας αρέσουν αυτές οι κουβέντες. Η αλήθεια δεν σας αρέσει. Μα δεν σας αρέσει να σε κανένα πολιτικό δεν αρέσει η αλήθεια. Λυπάμαι που το λέω. Σας ενδιαφέρει να γενικολογείτε και να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τίποτα. Σας λέω την αλήθεια. Τίποτα δεν λέτε. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το ποσό που βάζει το κράτος είναι δυστυχώς το ποσό από έργα που υπάρχουν ήδη και υπάρχει χρήμα. Να χρηματοδοτεί το κομμάτι του ελληνικού δημοσίου για να γίνει ο δρόμος να πάει μέχρι την Ηλία, να γίνει η οδός, η Εγνατία, αν έχει κάποια ακόμα να συμπληρωθούν, όπως έγινε παλαιότερα, γιατί και αυτά πληρώναμε, και να γίνει και η Ιωνία οδός. Αυτό είναι το θέμα. Σας λέω και πάλι ένα πράγμα είναι το πρόβλημα. Οι συμβάσεις να εκτελούνται και εκτελούνται σωστά. Αυτό που υπάρχει και εκεί πρέπει να το δούμε στη Βουλή είναι τα παράλληλα έργα. Αλλά με βγήκε η ψυχή μέχρι να σας το πω. Τα παράλληλα λοιπόν έργα είναι αυτά που σε ένα-δύο περιπτώσεις που ελέγξαμε εμείς με το επιτελείο μας στη Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά, είναι ότι τα παράλληλα έργα δυστυχώς είχαν πολύ παραπάνω, διότι ήταν απευθείας αναθέσεις για έργα τα οποία δεν είχαν γίνει στα μελέτες. Εσείς τις κάνατε τις αναθέσεις, δεν τις έκανα ο άλλος. Ποιος έκανε ρε παιδιά, όταν λέμε απευθείας αναθέσεις, εγώ τα πω τώρα για να διαπλεκόμε, να το κάνουμε για αυτόν τον κύκλο της κουβέντας. Εσείς τις κάνατε. Δεν μπορώ να συνοηθούμε σε μερικά απλά πράγματα. Εγώ σας το είπα και από την αρχή.